Λένε πως ο σφιγμός της κοινωνίας χτυπά στη λαϊκή αγορά. Παραγωγοί και πελάτες βρίσκουν στη λαϊκή το βήμα από το οποίο μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν τους φόβους, τις ανησυχίες, την οργή ή την επιδοκιμασία τους, όλα γύρω από τα πολιτικά τεκτενόμενα και τις εξελίξεις που το τελευταίο διάστημα είναι ραγδαίες και από πολλές απόψεις ιστορικές. Τι έχουν να πούν για την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος? Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ούτε απογοήτευση, αλλά ούτε πανηγυρισμοί. Περιμένουν ακόμη πολλά, ανυπομονούν να ανοίξουν οι τράπεζες για να κυκλοφορήσει ρευστό και κατανοούν το φόβο των πελατών. Με άλλα λόγια, προσπαθούν να δουν με φιλοσοφική διάθεση μια άγνωστη πραγματικότητα. Πάντα χάλια. Ό,τι και να γίνει. Τώρα μπορούν και τα φτιάξουν αυτοί που έχουν τώρα το μαχαίρι και το πεπόνι. Εντάξει είμαστε. Να κουτιλιάζουν, να πάνε καλά. Και θα δούμε. Τίποτα, τι να περιμένω, έχω τόσα πολλά ειδόνια. Όλοι λένε καλυμμένοι υγιείς. Και έτσι σκεπάζουν. Ο ένας σκεπάζει τον άλλον. Το καλοκαίρι είναι δύσκολο για αρχή. Για την ώρα. Τώρα θα δούμε ποιο μετά θα γίνει. Αυτή τη βδομάδα τι περιμένετε από εδώ και πέρα? Κάτι καλύτερο. Βλέποντας και κάνοντας. Τίποτα άλλο, δεν θα σου πω άλλο. Θα δούμε. Ότι από την κυβέρνηση εξαρτάται. Τι να περιμένουμε εμείς? Εμείς περιμένουμε να ανοίξουν οι τράπεζες, να κινηθούμε. Τι άλλο? Πώς πήγε η προηγούμενη εβδομάδα? Η προηγούμενη εβδομάδα κάπως. Αυτή δεν ξεκίνησε καλά. Τίποτα. Τίποτα, παιδάκι μου. Χειρότερα. Ό,τι και να θα είναι και το ναι που ήταν. Και το όχι χειρότερα. Τι θα δούμε εμείς τώρα? Για τούτα. Μόνο. Περιμένουμε να μπει κανένα κομμάτι χρήμα. Να δούμε τι θα γίνει εδώ, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Η προηγούμενη εβδομάδα δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν είχε, ο κόσμος ήταν πολύ κουμπωμένο, δεν είχε λεφτά, όλα αυτά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Τι να σου πω. Τι ελπίζετε, τι θα θέλατε, τι μήνυμα θέλετε να περάσετε? Να σταθεροποιηθούν τα πράγματα, να ηρεμήσουμε, γιατί μας έχουν φέρει στο αμή. Ούτε χρήμα κινείται, ούτε τίποτα. Τι να περιμένεις? Δεν περιμένεις τίποτα. Δεν περιμένω τίποτα. Πρέπει να έρθουν να πουλήσουν ντομάτες και πατάτες όπως που λέγανε πρώτα. Το μόνο που με ευχαριστεί ιδιαίτερα, και σήμερα πάλι το είδα, ότι έχουν μάθει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι τουρίστες που έρχονται στη Ζάκυνθο το χώρο μας πλέον. Μπαίνουν όλες οι εθνικότητες εδώ μέσα. Η κίνηση πήγε όπως ήταν πάντα. Η εβδομάδα δεν ήταν δύσκολη. Ήταν όλα ένα παραμυθάκι. Τα πράγματα είναι όπως ήταν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξουμε ένα τον άλλον. Το βασικό αυτό είναι για μένα. Παρόλο λέω που πήρα 120 ευρώ, έπρεπε να πάρω 1300, εγώ πάλι όχι τον ψήφισα. Για να μπορέσει να τους αντιμετωπίσει. Κάποτε πρέπει να λέμε και ένα όχι. Όποια και αν είναι η άποψή τους για τις εξελίξεις, ό,τι και αν αναμένουν και όσα προβλήματα και αν έρχονται ή χειροτερεύουν, πάντως δεν χάνουν ούτε το χιούμορ ούτε το κέφι τους. Ένα βρεθού με αγκαλιά.